Γεια σας! Έχει τόση ζέστη που τα γράμματα από πίσω μου έχουν αρχίσει να πέφτουν, δεν ξέρω αν βλέπετε. Έχει φύγει το love από εδώ, το you από εκεί και το love από εκεί. Έχω πάρει τώρα διαφορετική ταινία για να τα κολλήσω. Μακάρι. Ελπίζω. Για το καλό τους. Ευτυχώς δεν έπεσαν όταν κοιμόμουν. Τι γύρισε πίσω, τι γύρισε και σας ψάχνει, τι γύρισε και σας αναζητά. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερωμάτα. Γύρισαν τα good bad empties, μου τα ζητάτε πάρα πολύ. Και μαζί μπορούμε να αποθεώσουμε προϊόντα, να θάψουμε προϊόντα. Βέβαια, θα σας έχω και το Instagram μου, αν δεν με ακολουθείτε, να πάτε να με ακολουθήσετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάνω και εκεί πέρα μια παρουσίαση προϊόντων και σας δείχνω και PR πακέτα και μικρά reviews και χίλια δύο πράγματα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με κάτι που έχει σχέση με μακιγιάζ κυρίως και είναι από Maybelline το καινούριο setting spray. Παιδιά μου, σταματήστε ό,τι κάνετε. Υπάρχουν πάρα πολλά setting spray τα οποία είναι απίστευτα. Top για μένα είναι το Makeup Forever. Απίστευτο setting spray, αν έχετε να παντρευτείτε, να ανεβείτε βουνό βαμμένοι, να βαφτίσετε μέσα στο καλοκαίρι, να κάνετε φωτογράφηση κάτω από το νερό, είναι απίστευτο της Makeup Forever, δεν κουνιέται τίποτα. Το ακριβώς επόμενο και εννοείται πολύ πιο οικονομικό είναι της Maybelline, το Mauve το κλασικό, πάρα πολύ δυνατό. Αλλά αυτά έχουν μια ιδιαιτερότητα, είναι matte. Κάνουνε τα πάντα ματ. Και ήρθε αυτό. Παιδιά μου, κρατάει τα πάντα σταθερότατα. Τι θα υδρώσεις, τι θα σε δει ο ήλιος, τι θα πάει να λιώσει το κονσίλερ. Δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται στο πρόσωπό σου. Αυτό κρατάει τα πάντα. Και το τελείωμά του είναι ενυδατικό και dewy. Λοιπόν, πούδρα είχα βάλει μόνο στο τάφ μου. Και με αυτό βλέπετε πως είναι. Φαίνεται το δέρμα πολύ πιο ζωντανό, δεν φαίνεται σαν να είναι έτοιμο να πεθάνει. Το οποίο εντάξει το θέλουμε μερικές φορές όταν θέλουμε να αποκαλώσουν τα πάντα, αλλά για καθημερινή χρήση ή για κάτι έτσι πιο λαχταριστό, κάτι πιο... Wow! Εντάξει. Δοκιμάστε το. Θα του βάλω 9 στα 10. Πάμε λοιπόν σε κάτι το οποίο... με απογοήτευσε πάρα πολύ. Είναι το Mario Badescu Enzyme Cleansing Gel. Αχ. Μου αρέσουν αρκετά κάποια προϊόντα Mario Badescu. Αυτό δεν ήταν ένα από αυτά και το έψαξα μετά online και είδα ότι πολλοί έχουν πρόβλημα με το συγκεκριμένο καθαριστικό. Λοιπόν, είναι ένα καθαριστικό το οποίο είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας και εγώ ένιωθα ότι κάθε φορά που το χρησιμοποιούσα δεν καθάριζε τίποτα από την επιδερμίδα μου. Ήτανε σαν απλά να ρίξα νεράκι. Και δεν σας λέω τώρα να με ξεβάψει, δεν περίμενα αυτό να έρθει να με ξεβάψει. Ξεβάφομαι και μετά πλένω το πρόσωπό μου. Τίποτα. Οπότε μπήκα στο ίντερνετ και άρχισα να ψάχνω και κάποιοι έχουν κάνει πειράματα με μακιγιάζ, με ρήπους και τέτοια, πώς τα καθαρίζει αυτό και βλέπεις ότι δεν καθαρίζει σχεδόν τίποτα. Δεν είναι το καλύτερο προϊόν τους και θα του βάλω ένα 0 στα 10, δεν πιστεύω πως αξίζει. Υπάρχουν πάρα πολλά καλύτερα. Κάτι το οποίο το έχω στα καλά, αλλά με ένα ερωτηματικό και θα σας πω ακριβώς γιατί. Είναι από το The Body Shop και είναι το Vitamin C. Είναι το Glow Revealing Liquid Peel. Είναι υγρό peeling ή... Πώς λέγεται? Απολεπιστικό προϊόν το οποίο δεν έχει κόκκους. Ουσιαστικά σου κάνει απολέπιση με ένζημα. Το συγκεκριμένο δεν έχει κόκκους. Είναι το χημικό παύλα ενζημικό. Κάνει απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά. Απλά θέλω να σας πω... αυτό όταν το βάζετε πάνω στο δέρμα σας και το τρίβετε, κάνει κάτι κομμάτια και νομίζεις ότι αυτά είναι όλα σου τα νεκρά κύτταρα τα οποία τα βγάζει από το πρόσωπο. Έτσι πίστευα και εγώ την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα. Και μετά το έψαξα. Και δεν ισχύει. Αυτά τα κομμάτια που βγαίνουν είναι λίγο για το εφέ. Δεν είναι τα δικά σου νεκρά κύτταρα, δεν είναι η δική σου ρήπη, είναι απλά το προϊόν το οποίο κάνει
γρομπαλάκια. Δηλαδή, αν φορέσετε γάντια και το τρίψετε με τα γάντια, πάλι θα κάνει τα ίδια γρομπαλάκια σαν νεκρά κύτταρα. Δεν είναι τα δικά σας νεκρά κύτταρα που φεύγουν και Παναγία μου, κοίτα πόσο καλά δουλεύει. Όντως δουλεύει τόσο καλά, αλλά αυτά που βλέπετε να δημιουργούνται δεν είναι τα δικά σας. Το ξαναλέω. Πάρα πολύ καλό όμως, το προτείνω ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσετε σίγουρα αν σας αρέσει η απολέπιση και θέλετε το λαμπερό του. Είναι κάτι που πρέπει να το βάλετε στη λίστα σας, θα του βάλω ένα 8 στα 10. Επόμενο είναι από το Youth to the People, το οποίο είναι λίγο τσιμπημένο. Το πίστευα είναι η αλήθεια, γιατί τα υπόλοιπα προϊόντα Youth to the People που έχω δοκιμάσει είναι καταπληκτικά, υπέροχα. Το καθαριστικό προσώπου, απίστευτο. Η λοσιόν προσώπου, απίστευτη. Και λέω να δοκιμάσω την Super Berry Hydrate and Glow Dream Mask. Είναι μια κρέμα παχύρευστη προσώπου, την οποία τη βάζεις στο πρόσωπό σου. Wow! Πριν κοιμηθείς, κοιμάσαι με αυτή και το πρωί ξυπνάς και καλά με αναζωογονημένο δέρμα, πάρα πολύ ενυδατωμένο, πάρα πολύ λαμπερό, πολύ... Καταλάβατε. Λέει πως είναι για όλους τους τύπους δέρματος, δεν χρειάζεται να έχεις πολύ ξηρή επιδερμίδα για να το χρησιμοποιήσεις. Το χρησιμοποίησα μερικά βράδια και δυστυχώς δεν είδα καμία διαφορά. Έχει μέσα βιταμίνη C, υαλουρονικό οξύ κτλ. Δυστυχώς είναι ένα από αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν τα απορροφάει το δέρμα. Δεν ξέρω γιατί το δέρμα μου δεν το έπαιρνε μέσα. Δεν ήθελαν οι πόροι να το πάρουν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν δούλεψε καθόλου σε μένα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί την αγαπώ αυτή τη μάρκα. Και όλα τους τα προϊόντα μου έχουν κάτσει απίστευτα. Εκτός από αυτό. Δεν θέλει. Πώς τολμάει, δεν ξέρω. Θα πάρει ένα 0 στα 10. The Ordinary. Παιδιά μου, το έχετε δει πόσες φορές. Σας το έχω δείξει στο Instagram, σας το έχω δείξει στο YouTube, σας το έχω δείξει αυτά. Επίσης το έχετε δει από όλο τον κόσμο. Κάθε φορά που το δείχνω, μου στέλνετε μηνύματα πάρα πολλά. Να σας πω τη γνώμη μου, αν αξίζει να το πάρετε, να μην το πάρετε. Λοιπόν, πρέπει να το πάρετε 100%. Αυτό το προϊόν παίρνει 10 στα 10. Είναι από The Ordinary. Αν δεν ξέρετε θα σας πω. Είναι αχά 30% και B. Χα, έτσι το διαβάζω, 2%. Και είναι μία μάσκα η οποία κάνει απολέπιση ενζυμικά, χημικά, χωρίς κόκκους. Την απλώνετε στο πρόσωπο, είναι έτσι κόκκινη παντζαρή. Την αφήνετε για 10 λεπτά. Το ξεπλένετε. Και μετά, δεν υπάρχει το μετά. Δεν υπάρχει το μετά. Είναι λες και σου τρώει όλα τα νεκρά κύτταρα. Βγάζει από τους μαύρους πόρους πράγματα. Σου κάνει μια λίγα ομοιόμορφη επιδερμίδα που λάμπει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μαγικό. Είναι το μόνο προϊόν περιποίησης που όταν το χρησιμοποίησα, μετά με ρωτούσανε στην πραγματική ζωή τι έκανες στο πρόσωπό σου. Λέω, well. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο site της DCM, μπορείτε να τα βρείτε στο site The Ordinary, αλλά εγώ τα παίρνω από Cult Beauty που είμαι σίγουρη ότι δεν θα περάσουν τελωνίο, δεν θα έχουν πρόβλημα και τα σχετικά. 10 στα 10. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Παιδιά, ό,τι τύπο δέρματος και να έχετε, αυτό θα το δοκιμάσετε, θα το λατρέψετε. Ακούστε με. Ακούστε με. Dr. Jart Plus Ceramidin, νομίζω λέγεται η συγκεκριμένη κρέμα. Είναι μια κρέμα προσώπου, η οποία λέει πως είναι Moisture Retention Shield. Ασπίδα ενυδάτωσης. Αχ, είναι λοιπόν μια κρέμα προσώπου η οποία βοηθάει με την ενυδάτωση και όχι μόνο βοηθάει με το να ενυδατωθεί το πρόσωπο, βοηθάει με το να κλειδώσει μέσα η υγρασία και τα σχετικά. Είναι επίσης ένα προϊόν το οποίο το δέρμα μου δεν θέλει με τίποτα να το απορροφήσει. Δηλαδή το απλώνω στο δέρμα και μαζεύει στα χέρια μου. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπαίνει μέσα, δεν μπαίνει μέσα. Είναι ελάχιστα τα προϊόντα με τα οποία το έχω πάθει αυτό. Μαζεύει, λες και είναι λίγο κέρινο, δεν ξέρω, λες και
έχει σιλικόνη, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν με πολύ βοήθησε, το δοκίμασα αρκετές φορές. Εκνευρίστηκα όλες τις φορές, γιατί αυτή είναι μια μάρκα που μου αρέσει πάρα πολύ για τις μάσκες της. Η Dr. Jart Plus έχει τέλειες μάσκες. Αλλά πρέπει να αποδεχτώ πως όλες οι μάρκες θα έχουν προϊόντα που μου αρέσουν και προϊόντα που δεν μου αρέσουν. Για κάποιο λόγο δεν θέλω να το αποδεχτώ. Οπότε αυτό είναι ένα από τα προϊόντα που δεν μου κάτσε καθόλου καλά, οπότε θα βάλω ένα 0 στα 10, γιατί δεν είναι ότι θα προσπαθήσω να το τελειώσω, είναι ότι θα το πετάξω. Πού! Έχω όμως μία μάσκα προσώπου η οποία είναι ολονύχτια, την οποία δεν αγαπώ. Την αγαπώ. Είναι από Origins, λέγεται Drink Up Intensive και είναι Overnight Hydrating Mask με αβοκάντο και ελβετικό glacier water. Τι είναι το glacier water? Παιδιά μου, παιδιά μου, παιδιά μου. Αυτή η μάσκα είναι τέλεια. Δεν χρειάζεται να έχεις πάρα πολύ ξηρό πρόσωπο για να τη χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ακόμα και αν έχεις προσλιπαρό πρόσωπο, αλλά βοηθάει με την ενυδάτωση. Γιατί εννοείται, μπορείς να έχεις πρόσωπο το οποίο είναι λιπαρό και να είναι τέρμα φυδατωμένο. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αν μία μέρα ήμουνα πάρα πολλές ώρες έξω, με είδε ο ήλιος, χρησιμοποίησα πολλά αντιλιακά και τέτοια, όταν θα πληθώ το βράδυ θα βάλω μετά αυτό και θα πέσω για ύπνο, γιατί ξέρω ότι θα βοηθήσει με την αποκατάσταση και θα βοηθήσει με την ενυδάτωση, καταλάβατε. Επίσης, αν εκείνη τη μέρα έχω κάνει πολύ έντονα μακιγιάζ ή έχω κάνει μακιγιάζ, το έχω ξεβάψει, έχω ξαναβαφτεί, το έχω ξεβάψει, δοκίμαζα οτιδήποτε, δοκίμαζα προϊόντα, θα πληθώ καλά και μετά θα το βάλω αυτό πάλι για να μου επαναφέρει την επιδερμίδα. Επίσης, τώρα που χρησιμοποιούμε κλιματιστικά, αν είσαστε σε μέρος που έχει κλιματισμό και δουλεύετε εκεί πέρα ή κοιμάστε σε ένα δωμάτιο που έχει κλιματισμό ή δεν ξέρω και εγώ τι, αυτά βοηθάνε απίστευτα. Ξυπνάς το πρωί και το πρόσωπό σου έχει πάρει τα πάνω του. Εγώ το βάζω και στο λαιμό και ο λαιμός μου έχει πάρει τα πάνω του. Σας το προτείνω, 10 στα 10 σαν overnight μάσκα. Δοκιμάστε τη, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Άλλο ένα προϊόν το οποίο δεν μου κάτσε καθόλου καλά. Έχω προσπαθήσει να το δοκιμάσω ανά καιρούς. Δεν με θέλει ιδιαίτερα, δεν με θέλει. Είναι από Kaolion. Η μάρκα Kaolion γενικά μου κάθεται καλά. Έχει κάτι πολύ ωραία καθαριστικά, έχει κάτι καταπληκτικά σαπούνια. Αυτό δεν θέλει. Είναι το Pore and Makeup Cleansing Stick, το οποίο έχει μέσα charcoal. Πώς λέγεται το charcoal? Άνθρακας. Όχι. Ναι. Καταλάβατε όμως πως είναι. Λοιπόν, έχω προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ. Έχει μείνει τόσο, αλλά έχω να σας πω πως δεν αξίζει, δεν αξίζει. Καταρχάς να σχολιάσω πως δεν καθαρίζει καθόλου καλά. Δεν απομακρύνει το μακιγιάζ. Δεν καθαρίζει ιδιαίτερα καλά τους πόρους. Αυτά ήταν ένα προϊόν το οποίο με απογοήτευσε. Δεν το προτείνω. Θα του βάλω ένα 3 στα 10. Έχω κάτι από Avon, είναι από τη σειρά Distillery, το οποίο το πρωτοδοκίμασα όταν ξεκίνησα να συνεργάζομαι μαζί τους και τελείωσε η συνεργασία και εγώ συνέχισα να αγοράζω αυτό το πράγμα. Είναι τέλειο. Πόσες φορές έχω πει τέλειο σε αυτό το βίντεο, πείτε μου. Είναι ένα, λέγεται Clean Break και είναι cleanser, είναι ένα καθαριστικό balm για το μακιγιάζ. Αχ, αυτό είναι το δεύτερό μου. Είναι, πώς να σας το εξηγήσω, είναι ένα μπάλμ σε στερεή μορφή, το οποίο με το που θα το πάρεις με τα δάχτυλα, με τη θερμοκρασία του σώματος, αμέσως γίνεται λάδι. Το απλώνεις στο πρόσωπο και σου σπάει όλο το μακιγιάζ, το λιώνει και μετά με μία βρεγμένη πετσέτα και τα σχετικά μπορείς να το πάρεις όλο. Έτσι, όλο το παίρνεις. Εγώ το χρησιμοποιώ και στο μπάνιο, δηλαδή αν θέλω να μπω να κάνω ντους και είμαι βαμμένη, παίρνω αυτό, το απλώνω, το κάνω καλά παντού, λαλαλαλαλαλαλα, μπαίνω στο ντους, το ξεπλένω, έχουν φύγει τα πάντα. Αυτό που μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή είναι πως μυρίζει αγγούρι, μυρίζει φρέσκο αγγούρι, καθαριότητα, φρεσκάδα. Είναι ένα από τα καλά προϊόντα που μπορείτε να έχετε πάντα για το μακιγιάζ σας. Μία πρόταση. Εγώ θα του βάλω 9 στα 10. Μπορεί και 10 στα 10, δεν είμαι σίγουρη.
4 προϊόντα στα empties. Το πρώτο είναι από Redken. Είναι ένα σαμπουάν το οποίο το είχα πάρει όταν είχα πάει στην Αμερική με τη Δανάη πέρυσι, πριν ένα χρόνο και ένα μήνα. Και σας το δείχνω τώρα. Η Δανάη πιστεύει ότι τα καλύτερα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, σαμπουάν και τα σχετικά είναι από τη Redken. Την άκουσα και πήρα αυτό, το οποίο λέγεται High Rise Volume και είναι lifting shampoo και σου δίνει πράγμα από όγκο. Τι κάνει στην πραγματικότητα? Σου δίνει πράγμα από όγκο, δηλαδή σου δίνει όγκο, τα κάνει ωραία, ωραία, ωραία. Δηλαδή τώρα που δεν το χρησιμοποιώ, επειδή άργησα να το ξεκινήσω, να το χρησιμοποιώ, τέλειωσε τώρα και τη νιώθω λίγο τη διαφορά που στα μαλλιά μου που δεν το χρησιμοποιώ. Μου λείπει, μου λείπει. Οπότε αν έχετε λεπτή τρίχα και μαλλιά που είναι έτσι συνέχεια, ξέρετε πώς, πατικωμένα, δεν θέλουν να ζήσουν, το παίζουν πολύ drama queen, το προτείνω 1100 10 στα 10. Έχω καθαριστικό προσώπου, το οποίο είναι απίστευτο. Λοιπόν, είναι το καινούριο, δεν είναι ακριβώς καινούριο, αλλά είναι καινούριο της Απιβίτα, το οποίο είναι το Black Detox Cleansing Jelly. Είναι καθαριστικό προσώπου, το οποίο είναι μαύρο κατάμαυρο σε μορφή gel. Είναι τόσο όμορφο να το βλέπεις. Έχει μέσα ενεργό άνθρακα και πρόπολη. Είναι από αυτά τα καθαριστικά που μετά σου αφήνουν το δέρμα, το νιώθεις 2 κιλά πιο ελαφρύ. Το νιώθεις ότι τρίζει από καθαριότητα. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω πως αυτό είναι ιδανικό για λιπαρές μεικτές επιδερμίδες σίγουρα. Για τις υπόλοιπες επιδερμίδες και πάλι το προτείνω, γιατί εγώ πλέον είμαι στο κανονικό προς λίγο ξηρό. Κανείς δεν ξέρει. Έχει μια δική του προσωπικότητα, λίγο ένα δικό του. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που θα αγοράσω σίγουρα ξανά, γιατί μου αρέσει να μου καθαρίζει τέλεια, να έχω δηλαδή τον τέλεια καθαρισμένο καμβά και μετά να βάζω τα προϊόντα περιποίησης από πάνω για να τα απορροφάει ωραία το δέρμα μου και να μην έχει τίποτα άλλο. Μάσκα προσώπου από Mad Beauty. Τα Mad Beauty σας είπα τα βρίσκουμε στο Cherry Box. Έχω και κωδικό για τα Cherry Box, θα σας το έχω από κάτω. Τα Mad Beauty βγάζουν προϊόντα Disney. Με ξέρετε εμένα και την Disney. Είχα πάρει λοιπόν αυτή τη μάσκα η οποία είναι η Ούρσουλα και είναι μάσκα προσώπου η οποία ενυδατώνει το δέρμα και έχει μέσα αγκούρι. Τι είναι αυτός ο μήνας του αγκουριού? Γιατί δείχνω τα πάντα που έχουν αγκούρι. Αυτό που μου αρέσει με αυτές τις μάσκες είναι πως δεν είναι απλά μια άσπρη μάσκα. Έχει το σχέδιο, το πρόσωπο της Ούρσουλα. Τώρα πρέπει να τραγουδήσω Μικρή Γοργόνα. Είναι το κιού μου αυτό για να τραγουδήσω Μικρή Γοργόνα. Wish I could be part of that world. Τώρα έχω τη Γιασμίνα από Mad Beauty και δεν φοβάμαι να τη χρησιμοποιήσω. 10 στα 10 για sheet mask. Τέλος, έχουμε Inglot λάδι προσώπου. Δεν ξέρω αν τα έχω ξανασυζητήσει ποτέ μαζί σας στο κανάλι, τα λάδια της Inglot. Έχω δοκιμάσει 2. Έχω δοκιμάσει αυτό που το τέλειωσα, το Dream Drop Face Oil, και επίσης έχω δοκιμάσει και το χρησιμοποιώ ακόμα, το Spotlight. Το Spotlight το χρησιμοποιώ στο πρόσωπό μου πριν βαφτώ. Καταπληκτικό λάδι primer. Το λέω να υπάρχει εκεί έξω. Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και πριν το μακιγιάζ αν έχεις πολύ ξηρή επιδερμίδα, αλλά είναι κανονικά, ρε παιδί μου, είναι για να το βάζεις πρωί βράδυ. Εγώ το χρησιμοποιούσα βράδυ. Πριν πάω για ύπνο, έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, βάζω την κρέμα μου και αυτά και τα σχετικά, βάζω λαδάκι. Ή αν είχα κάποια σημεία που ξεφλούδιζαν πολύ εδώ πέρα και εδώ πέρα, έβαζα μόνο λάδι. Έκανα το μασαζάκι μου. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Το πρωί ξυπνάς με ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο δέρμα. Όσο κοιμάσαι δηλαδή, κάνει μια τρελή αποκατάσταση στο δέρμα σου. Εσύ κοιμάσαι και υπάρχουν μικρά ανθρωπάκια εδώ μέσα, τα οποία φτιάχνουν τσουπου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 τσουπ
οκ. Α, βοηθάει με το skin aging. Κάνει το δέρμα λίο. Και έχει μέσα φράουλα και τσία. Α, λάδι από τσία. Σας έχω όλα αυτά τα πράγματα. Kat Von D, Maybelline για τα φρύδια.
Bitan που το έχω και εγώ, νομίζω θα σας αρέσει πολύ. Benefit φρύδια. Μολυβιά ματιών Maybelline. Fenty Beauty Highlighter. Benefit Professional Primer. Maybelline Bronzer. Και Fenty Beauty Eyeliner. Όλα αυτά θα τα κερδίσει μία ή ένας τυχερός για να κάνει καταπληκτικά πράγματα, δεν ξέρω, τώρα το καλοκαίρι. Η ώρα θα είναι από κάτω, αλλά ξέρετε, πρέπει να είστε συνδρομητής, να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο που να λέει τι να λέει. Πείτε μου τι θα κάνετε για καλοκαίρι, ποια είναι τα σχέδιά σας. Αυτό πείτε μου μόνο. Δεν χρειάζεται να είναι τίποτα τρελό. Μην ξεχάσετε το Instagram μου γιατί έρχεται διαγωνισμός και εκεί πέρα. Θέλετε να πάρετε μέρος. Τσουπου τσουπου, θα τον έχω από κάτω. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!